υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές που πέρασαν από την Ελλάδα. Ο λόγος για τη Βίκη σχολείου, η οποία γεννήθηκε στην οδό Μυρονίδου στον Κεραμικό, σε μια φτωχική γειτονιά. Το μοναδικό δωμάτιο του σπιτιού άστραφτε από καθαριότητα. Η γειτονιά είχε να λέει ότι η μητέρα της δεν άφηνε ούτε κόκο σκόνης πάνω στις επιφάνειες. Η αιτία αυτή τη αιμονή ήταν η φυματίωση από την οποία έπασχε. Πίστευε ότι αν απολύμανε κάθε γωνιά του σπιτιού, μπορούσε να προστατέψει τα παιδιά τη από την ασθένεια. Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετακόμισε στην Αγία Βαρβάρα, στου πρόποδε του όρου Εγάλεο, γιατί ο καθαρό αέρα έκανε καλό στην έθραυστη υγεία τη. Η Μοσχολιού, για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά τη, άφησε το σχολείο στα 14 ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα τσακαράδικο ως βοηθός γαζωτή. Κορδελιάστρα σε παπουτσάδικο, όπως έλεγε η ίδια, για καιρό άλλαζε συνεχώς μαγαζί. Δεν μπορούσα, επειδή ήμουν μικρή και νοστιμούλα, όπου πήγαινα με πειράζαν και εγώ το έσκαγα, είχε πει στη βιογράφο της Αρτή Γκόρντον. Αγαπημένη της εκπομπή ήταν τα χαρούμενα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη, στην οποία εμφανιζόταν νέοι τραγουδιστές με την ελπίδα να γίνουν διάσημοι και μερικοί τα κατάφεραν, όπω η Νανά Μούσχουρη, η Τζένι Βάνου και ο Γιάννη Βογιατζή. Η 14χρονη Βίκη, που από μικρή ονειρευόταν να κατακτήσει τι πίστε, αποφάσισε να πάρει μέρο στην εκπομπή, αλλά χρειαζόταν την άδεια του πατέρα τη. Ο κυραλέκο αρχικά αρνήθηκε, αλλά τελικά τη επέτρεψε να πάει. Την ημέρα που διαγωνιζόταν, στο κοινό βρισκόταν όλοι οι συγγενεί τη για να την εψυχώσουν. Το ταλέντο της ξεχώρισε τόσο που τη έκανα πρόταση να στο θέατρο Διάνα. Ο πατέρα τη ήταν κατηγορηματικά αντίθετο και τη το απαγόρευσε ρητά. Όμω η Βίκη κανόνισε να πάει κρυφά. Ο κυραλέκο το έμαθε και κατά δήλωσή τη τη μαύρησε στο ξύλο. Η πρώτη τη οντισιόν ήταν στο κέντρο Τριάνα του Βασίλη Χιλά. Λέγεται ότι από το άγχο τη η Βίκη κόντεψε να τα χάσει. Η μουσική τη είπαν ότι τραγούδισε φάλτσα και την απέρριψαν λίγο πριν φύγει απογοητευμένη, έφτασε στο μαγαζί ο Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σαν τραγουδιστή, άκουσε καλύτερα τη φωνή τη, δίνοντα έμφαση στα χαρίσματά τη και όχι στα προβλήματα που τη δημιουργούσε το άγχο. Έτσι, ο Μπιθικότσι έπεισε του μουσικού να την κρατήσουν. Για δύο μήνε, η δίκη μου σχολιού έβγαινε στη σκηνή και τραγουδούσε με την ψυχή τη, ακόμη και τότε το, το κέντρο δεν είχε κόσμο. Το 1961, ενήλικη πια, η δίκη Μοσχολιού επέστρεφε στο Εγάλεο ύστερα από μια βόλτα στην Αθήνα. Καθόταν αμέριμνη στο λεωφορείο όταν σε μια στάση επιβάστηκε ένα άνδρα που αμέσως άρχισε να μιλά με τον κόσμο και με τον οδηγό. Ένα λαϊκό στάρ ο οποίο αγνοούσε εντελώ. Έκανε πλάκα με όλου και η ρώτησε ποιο είναι. Τότε οι επιβάτε τη είπαν ότι ήταν ο Γιώργο Ζαμπέτα. Δεν μίλησαν εκείνη την ημέρα, αλλά ένα χρόνο αργότερα αποφάσισε να τον προσεγγίσει. Μόλις είχε τελειώσει η σεζόν στο κέντρο Τριάννα και η... η διάσημη τραγουδίστρια, μαγεμένη από την πρώτη της δουλειά, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα Τσακαράδικα. Τότε θυμήθηκε τον άντρα του λεωφορείου. Χωρίς δεύτερη σκέψη λοιπόν, πήγε στο σπίτι του και του ζήτησε δουλειά. Ο Ζαπέτα, μεγαλόκαρδο και ανοιχτό σε νέα ταλέντα, δέχτηκε να την πάρει μαζί στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν με τον Στέλιο Καζατζίδη. Αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας καριέρας που ξεπέρασε τα όνειρά της. Την πρώτη λοιπόν χρονιά συνεργασίας τους, ο Καζατζίδης πρότεινε στην νεαρή τραγουδίστρα να τη συνοδεύσει στην περιοδία του στην Αυστραλία. Οι γονείς της ήταν αντίθετοι. Όμως η μοσχολιού δεν μπορούσε να χάσει αυτή την ευκαιρία και ο Καζατζίδι την ήθελε κοντά του. Έτσι, εμφανίστηκε ο ίδιο του γονεί τη και του υποσχέθηκε πω θα την έχει υπό την προστασία του. Στην Αυστραλία όμω τα προβλήματα δεν άρχισαν να εμφανιστούν. Οι εφημερίδε έγραφαν για μια καρφιά στην τελευταία εμφάνιση Καζατζίδη στο Σίδνεϊ. Η αστυνομία διέλυσε του μπουζουκολάτρε ομογενεί. Το ρεπορτάζ εξηγεί πω διεπιστώθη ότι δεκάδε άτομα που είχαν προμηθευτεί με εισιτήρια έμεναν εκτό αιθούση. Όπω αποκαλύφθηκε αργότερα, οι Αυστραλοί διοργανωτέ τη συναυλία δεν τήρησαν τη συμφωνία με το μουσικό ούτε ω προ τα λεφτά ούτε ω προ τη διανομή των καλλιτεχνών. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα όταν ο Καζατσίδη κατηγορήθηκε ότι έφαγε τα λεφτά τη περιοδία. Έξαλλο λοιπόν αποφάσισε να ακυρώσει τι προγραμματισμένε εμφανίσει του μουσικού σχήματο. Λίγε μέρε αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα. Η νεαρή μου σχολή που μέχρι τότε δεν είχε φύγει εκτό Αττική, ξέμενε στη μακρινή Αυστραλία μόνη τη και χωρί χρήματα. Απογοητευμένη λοιπόν καταφεύγει σε λύσει απελπισία με την ελπίδα να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι τη. Λέγεται ότι τη είπαν μέχρι και βιτρίνα να σπάσει για να τη διώξουν από τη χώρα, για να την απελάσουν. Εκείνη το έκανε, αλλά τελικά δεν την απέλασε. Αναγκάστηκε ακόμη και να ζητιανέψει για να βγάλει μερικά χρήματα για το εισιτήριο της επιστροφής. Τελικά, τη λύση την έδωσαν οι γονείς της, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι ο Καζατζίδης γύρισε μόνος του, πήγαν στο σπίτι του για να το βρουν. Το επέβαλαν να πληρώσει το εισιτήριο της κόρης τους. Όπως και έγινε, η νεαρή Βίκυ επέστρεψε τρομοκρατημένη στην Ελλάδα. Ήθελε να διακόψει κάθε σχέση με το τραγούδι και με τη μουσική και πήγε στο εργοστάσιο να ξαναγίνει κορδελιάστρα. Σύντομα όμως το όνειρό τη της, της ξαναχτύπησε την πόρτα. Τη δεκαετία του 60 η Μοσχολού τραγουδούσε στα ξημερώματα με το Ζαμπέτα. Κάθε βράδυ μαζευόταν όλη η κοσμική Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο από τη Βουγιουκλάκη μέχρι τον Ωνάση. Ένα βράδυ εμφανίστηκε και ο διάσημος ηθοποιός Άντωνη Κουίν. Ο Ζαμπέτας έπαιξε το σκοπό του Ζορμπά και ο Κουίν σηκώθηκε να χορέψει. Την Πρωτομαγιά του 1967, το κοσμικό γεγονός της χρονιάς ήταν ο γάμος της Βίκης Μοσχολιού με τον διάσημο ποδοσφαιριστή του Παναθηναίκου Μίμη Δωμάζο. Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν «Οι εκδηλώσεις αγάπης του πλήθους ήταν τέτοιες που το νεαρό ζεύγος κινδύνευσε να λιτσαριστεί κατά την είσοδο και έξοδο από την εκκλησία». Την ημέρα του γάμου υπολογίζονται ότι πάνω από 30.000 άτομα προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη Μητρόπολη, ενώ όσοι κατάφεραν να μπουν στην εκκλησία κρεμόταν από τον γυναικονίτη για να χωρέσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίε, προκλήθηκαν ζημιέ εντό του ναού λόγω τη πολυκοσμία. Όπω είχε δηλώσει η ίδια η Μοσχολού, την επόμενη μέρα του γάμου πήγε στην εκκλησία και πλήρωσε πάνω από 15.000 δραχμές για τι ζημίες που έγιναν. Στις 14 Μαΐου του 1973 γέννησε το δεύτερο παιδί της. Λίγε ώρε μετά, το νεογέννητο αγοράκι τη εξέπνευσε. Παρά τη θλίψη τη, η τραγουδίστρια δεν ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκη, τρει μέρε μετά το θάνατο του αγοριού τη. Η δημοφιλέστατη ερμηνεύτρια τραγούδησε με έκδηλη τη λύπη για το πρόσφατο θάνατο του νεογέννητου παιδιού τη και καταχειροκροτήθηκε από ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κοινό που την εθάρρυνε καθ' όλη τη διάρκεια τη συναυλίας με κόκκινα γαρίφαλα. Έγραφαν οι εφημερίδε τη εποχή. Επίση, κατηγορήθηκε ότι το καλοκαίρι του 1967 τραγούδισε τον ύμνο τη Χούντα στα Δηληνά. Η βιογράφο τη δήλωσε σε προγενέστερη συνέντευξή τη. Είχαν χρεώσει στη Βίκη ότι είπε τον ύμνο τη Χούντα στα Δηληνά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και μάλιστα το έγραφαν αυτό στο ίντερνετ και σε εφημερίδε και η στην στεναχωριόταν. Η Χούντα είχε ζητήσει από τον Γρηγόριο Μπιθικότσι να πει τον ύμνο τη Χούντα πιστεύοντα ότι θα συγκινήσει έτσι τον κόσμο. Ο Μπιθικότσι δίστασε και δεν ήθελε να το πει, αλλά μάλλον φοβήθηκε τι συνέπειε. Έτσι δέχτηκε να το τραγουδήσει μόνο αν ανέβαινε μαζί του στην πίστα η Βίκη Μοσχολιού για να το πούν παρέα. Η Βίκη του απάντησε πως δεν θα πει το τραγούδι. Τελικά ανέβηκαν στην πίστα και το είπε μόνο στον πυθικό αλλά το χρέωσαν στη Βίκη Μοσχολιού όλο αυτό. Όπως σας είπα, γεννήθηκε στις 17 Μαΐου του 1943 στο Μεταξουργείο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών το 2005. Πλήθος κόσμου τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γραφή. Για και χαρά σε όλους.